Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια που μένουν ακόμη άλυτα. Ο ραδιοσταθμός UVB-76 δίνει αφορμή για άπειρες θεωρίες συνωμοσίας. Ένας ραδιοσταθμός και ο μυστηριώδης ήχος που εκπέμπει βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια στις πρώτες θέσεις της λίστας των συνωμοσιολόγων. Πρόκειται για ένα μυστήριο που ακόμη δεν έχει βρεθεί πιστική απάντηση από ειδικούς ή μη για το σκοπό της ύπαρξής του. Ο μουρμούρης, the buzzer δηλαδή, όπως είναι γνωστός μεταξύ των ερασιτεχνών, εκπέμπει στο ραδιόφωνο προφανώς από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενδεχομένως και από το 1973, αρχικά ένα επαναλαμβανόμενο beep διαρκείας 2 δευτερολέπτων που μετά τις αρχές του 1990 αλλάζει και γίνεται το σημερινό χαρακτηριστικό σήμα. Αποτελείται σήμερα από έναν ήχο διάρκειας 1,2 δευτερολέπτων που επαναλαμβάνεται μετά από παύση 1 έως 1,3 δευτερόλεπτα για 21 με 34 φορές το λεπτό. Για μικρό χρονικό διάστημα, στις 16 Ιανουαρίου 2003, ο ήχος έγινε υψηλότερος και πιο παρατεταμένος, περίπου 20 τόνοι ανά λεπτό, αν και έχει επανέλθει από τότε στον κανονικό του ρυθμό. Το UVB-76 είναι το διεθνές διακριτικό κλήσεως ενός ραδιοσταθμού που εκπέμπει στα βραχαία κύματα στη συχνότητα 4,625 kHz. Χαρακτηρίζει έναν από τα πιο ασυνήθιστα, μυστηριώδη και ευρέως συζητημένα περιεχόμενα ραδιοφωνικής μετάδοσης στα βραχαία κύματα. Ένα δηλαδή σύντομο, μονότονο τόνο που επαναλαμβάνεται περίπου 25 φορές το λεπτό. Ο σταθμός αυτός εκπέμπει 23 ώρες και 10 λεπτά το 24ωρο και κάνει μια διακοπή από τις 7 μέχρι τις 7:50, πιθανόν για λόγους σέρβις. Το τελευταίο λεπτό κάθε ώρα, το σήμα που μεταδίδεται γίνεται συνεχόμενο. Ο σκοπός του σταθμού παραμένει άγνωστος. Σε σπάνιες περιπτώσεις, η συνήθις εκπομπή σήματος διακόπτεται και μεταδίδονται μηνύματα. Τα μηνύματα δίνονται στα ρωσικά, απευθείας με συγκεκριμένη φόρμα. Το πρώτο από αυτά μεταδόθηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 1997. Το μήνυμα ήταν το ακόλουθο. «Γεια UVB-76, γεια UVB-76, 180-08 Μπρόμαλ, 74-27-99-14, Μπόρις, Ρόμαν, Όλγα, Μικαήλ, Άννα, Λαρίσα, 74-27-99-14». Την περίοδο του 2010 αναφέρθηκε μια αύξηση της δραστηριότητας του σταθμού, κάτι που έκανε εντονότερο το ενδιαφέρον των ερασιτεχνών που παρακολουθούσαν το σταθμό, επιτρέποντας την καταγραφή ενός μεγάλου αριθμού μηνυμάτων. Στις 5 Ιουνίου του 2010, ο σταθμός σήγησε για μια ημέρα και επανήλθε στη συνηθισμένη εκπομπή το πρωί της 6ης Ιουνίου. Το Σεπτέμβριο του 2010 καταγράφηκαν 25 μηνύματα, ενώ άλλα 56 ακολούθησαν μεταξύ της περίοδου Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου. 14 παρόμοια μηνύματα καταγράφηκαν στις αρχές του 2011. Τα νέα μηνύματα δεν περιείχαν τη συνηθισμένη τους φόρμα, αλλά το UVB-76 είχε αντικατασταθεί από το Μικαήλ Δημήτρη Ζένια Μπόρις. Το πρώτο από αυτά τα μηνύματα, στις 7 Σεπτεμβρίου του 2010, ήταν το ακόλουθο. Μικαήλ Δημήτρη Ζένια Μπόρις. Μικαήλ Δημήτρη Ζένια Μπόρις. 04979 Drent Out Trenerski. Εκτός από μηνύματα, ορισμένες φορές έχουν καταγραφεί και διάφορες ασυνήθιστες εκπομπές, όπως ασυνήθιστη ήχη ή συνομιλίες στο απόμακρο βάθος, ενώ το χαρακτηριστικό βούισμα τα καλύπτει.
Έτσι πιστεύετε ότι ο ήχος προέρχεται από μια συσκευή που βουίζει συνεχώς μπροστά σε ένα ανοιχτό μικρόφωνο. Στη 1 Σεπτεμβρίου 2010 μεταδόθηκαν 38 δευτερόλεπτα από τη λίμνη των Κύκνων του Τσαϊκόφσκι, ενώ μια τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας 30 λεπτών που μεταδόθηκε κατά λάθος καταγράφηκε από ακροατή στις 11 Νοεμβρίου του 2010. Ο πομπός του σταθμού βρίσκεται στο Ποβάροβο της Ρωσίας, το οποίο είναι περίπου στα μισά μεταξύ του Ζελένογκραντ και Σολνέσνογκρόσκ και 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας. Εκεί κοντά βρίσκεται ένα μικρό χωριό που το λένε Λόζκι. Η τοποθεσία και το όνομα του σταθμού ήταν άγνωστες μέχρι τη μετάδοση του πρώτου μηνύματος το 1997. Όπως εύκολα μπορεί κάποιος να φανταστεί, ο UVB-76 έχει γίνει η αφορμή για άπειρες θεωρίες συνωμοσίας. Ας σημειωθεί πως παρότι οι θεωρίες συνωμοσίας δίνουν παράδοξες ερμηνείες, δεν στερούνται πάντα ρεαλιστικής αφορμής. Και όσο ο UVB-76 συνεχίζει να εκπέμπει, θα τροφοδοτεί νέα σενάρια. Παρότι οι ψύχρεμοι εκτιμητές κάνουν λόγο για ένα ακόμα τηλεπικοινωνιακό μέσο του ψυχρού πολέμου, το γεγονός πως ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν σταμάτησε να λειτουργεί, αλλά αντίθετα συνέχισε να εκπέμπει μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, θολώνει τα νερά. Ο σκοπός του σταθμού δεν είναι γνωστός. Μια ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι σκοπός του σταθμού είναι να διαβιβάζει διαταγές στις στρατιωτικές μονάδες και στα κέντρα στρατολόγησης της στρατιωτικής περιοχής της Μόσχας. Αυτό εν τούτης δεν έχει επιβεβαιωθεί και είναι κάπως απίθανο. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, ο σταθμός βρίσκεται σε περιοχή σταθμών αναμετάδοσης επικοινωνιών του Γενικού Προσωπικού του Ρωσικού Στρατού. Λόγω της φύσης των μηνυμάτων και αυτής της τελευταίας εκδοχής, ο UVB-76 θεωρείται ευρέως ότι εξυπηρετεί έναν σκοπό παρόμοιο με τον πιθανό σκοπό των διαφόρων ραδιοσταθμών αριθμών που εκπέμπουν στα βραχαία. Ο σταθμός χρησιμοποιεί πομπούς τύπου Μόλνια 2M PKM-15 και Μόλνια 3 PKM-20 και έναν εφεδρικό πομπό Vias M2. Η κεραία του είναι ένα οριζόντιο δίπολο VGDSH.